Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στη συνεδρία αυτή και να ευχαριστήσω και τους διοργανωτές της εκδήλωσης και για την άρτια οργάνωση εκδήλωσης, αλλά για το πολύ ωραίο περιεχόμενό της. Είμαι ο Θωμάς Βαρζάνας, όπως ανέφερε η κυρία Ρίζου. Είμαι αναπληρωτής καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργών Κατασκευών. Και η δική μου ομιλία θα αναφερθεί στον τομέα εκείνον ο οποίος καταναλώνει τη μεγαλύτερη ποσότητα του νερού και αναφέρομαι προφανώς στον αγροτικό τομέα. Εν συντομία, λοιπόν, τι θα δούμε στην σημερινή παρουσίαση. Θα ξεκινήσουμε με ορισμένα βασικά θέματα σχετικά με τη χρήση νερού στον αγροτικό τομέα. Θα δούμε, λοιπόν, μετά πώς μπορούμε να προσδιορίζουμε καλύτερα τις ανάγκες μας σε νερό στον αγροτικό τομέα. Λίγα πράγματα για την κλιματική αλλαγή και πώς αυτή επηρεάζει τον αγροτικό τομέα. Για όσους παρακολούθησαν και την πρωινή συνεδρία, ήδη έχουν λεχθεί αρκετά πράγματα για την κλιματική αλλαγή και τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει αυτή στο γεωργικό τομέα. Θα δούμε μετά τον όρο του εντατικού αποτυπώματος και πώς αυτός διαμορφώνεται για διαφορετικά αγροτικά προϊόντα. Μερικές έννοιες για την ξηρασία και τη σημασία τους στη χρήση νερού. Και θα τελειώσουμε με ορισμένες πρακτικές, τεχνικές, τεχνολογίες σχετικά με το πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε πιο ορθολογικά τους υδάτινους σπόρους. Και θα κλείσω με την παρουσίαση, πολύ συνοπτική παρουσίαση, δύο εργαλείων τα οποία είναι και εύχρηστα και δωρεάν διαθέσιμα και μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τον καθένα μας ανάλογα με το επίπεδο της εκπαίδευσής μας και ανάλογα με την εμπειρία που έχουμε για να μπορούμε να απολογίζουμε καλύτερα και πιο ορθολογικά τη χρήση νερού στον γεωργικό τομέα. Σήμερα στον πλανήτη είμαστε περίπου 7 δισεκατομμύρια. Τα μοντέλα που χρησιμοποιούν οι ειδικοί προβλέπουν ότι μέχρι το 2050 θα φτάσουμε τα 9 δις, άλλα μοντέλα προβλέπουν και 10 δις. Σε κάθε περίπτωση, ο πληθυσμός του πλανήτη μας θα αυξηθεί πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Και επίσης, δεν θα αυξηθεί μόνο ποσοτικά ο πληθυσμός του πλανήτη, αλλά θα αυξηθεί και ο πληθυσμός εκείνος, και αναφέρομαι κυρίως σε ασιατικές χώρες, οι οποίες λόγω αύξησης του βιωτικού τους επίπεδου θα αναζητήσουν τροφές καλύτερες, τροφές με περισσότερη πρωτεΐνη, άρα και ουσιαστικά τροφές οι οποίες θέλουν και περισσότερο νερό για να παραχθούν. Έτσι, τα μοντέλα αυτά υπολογίζουν ότι θα χρειαστούμε περισσότερο, κατά 70% περισσότερη τροφή από ό,τι παράγουμε σήμερα. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι περισσότερο νερό. Ένας πόρος που δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμος, δεν αναπληρώνεται το ίδιο εύκολα όσο καταναλώνεται και επίσης έχουμε και διάφορες καταστάσεις και φαινόμενα όπως κυρίως η κλιματική αλλαγή η οποία προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στη χρήση αυτού και στη διαθεσιμότητα αυτού και θα δούμε και περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια. Η εικόνα αυτή μας παρουσιάζει τη συνολική κατανάλωση του νερού στον αγροτικό τομέα και βλέπουμε κυρίως ότι οι υποσαχάριες χώρες έχουν πολύ μικρή κατανάλωση και έχουν μικρή κατανάλωση όχι τόσο γιατί δεν χρειάζονται το νερό, προφανώς και το χρειάζονται, αλλά κυρίως γιατί η πρόσβασή τους σε νερό είναι πολύ μικρή. Αντιθέτως, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρες της ΗΠΑ βλέπουμε ότι η συνολική κατανάλωση νερού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εδώ βλέπουμε την κατανάλωση του φρέσκου νερού ή αλλιώς του μπλε νερού. Ουσιαστικά είναι το νερό το οποίο αποταμιεύεται σε ταμιευτήρες, υπόγειους και επιφανειακούς και είναι το νερό το οποίο είναι διαθέσιμο για χρήση σε κάθε τομέα το οποίο το χρησιμοποιούμε. Και εδώ βλέπουμε μεγάλα ύψη χρήσης νερού, κυρίως σε μεσογειακές χώρες και στις ΗΠΑ, ενώ και πάλι βλέπουμε τις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, όπου έχουν πολύ μικρή κατανάλωση στον πόρο αυτό. Όταν αναφερόμαστε τώρα στην κατανάλωση του νερού στον γεωργικό τομέα, βλέπουμε εδώ πέρα ότι κυρίως οι χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης και κυρίως και στην Αμερική επίσης βλέπουμε υψηλή κατανάλωση. Χώρες λοιπόν οι οποίες στηρίζουν πολλά στην αγροτική τους παραγωγή ή διαφορετικά χώρες στις οποίες η αγροτική παραγωγή συνεισφέρει αρκετά στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας αυτής, εμφανίζουν πολύ υψηλή κατανάλωση.
Προφανώς κάθε περιοχή, κάθε χώρα, ανάλογα με την οικονομική της δραστηριότητα, εμφανίζει διαφορετική κατανάλωση του νερού και έτσι οι χώρες της Βορείου Ευρώπης, αν θέλουμε να σταθούμε λίγο περισσότερο στην Ευρώπη, όπως είναι η Αγγλία ή άλλες χώρες της Βορείου Ευρώπης, εμφανίζουν χαμηλότερη κατανάλωση στη χρήση νερού στο γεωργικό τομέα, ενώ οι χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης, που στηρίζουν πάρα πολύ το εισόδημά τους και την ανάπτυξή τους και οι οικονομικές δραστηριότητες στον αγροτικό τομέα, εμφανίζουν πολύ υψηλή κατανάλωση. Η εικόνα αυτή και οι πίνακες που βλέπετε μας δείχνουν την κατανάλωση του νερού ανακάτοικο παγκοσμίως και βλέπουμε ότι μετά τις ΗΠΑ, οι οποίες είναι η πρώτη χώρα στην κατανάλωση νερού ανακάτοικο με περίπου 6.800 λίτρα ανακάτοικο ανά ημέρα, η επόμενη χώρα στην λίστα είναι η Ελλάδα με περίπου 6.500 λίτρα νερού ανακάτοικο ανά ημέρα. Προφανώς τα νούμερα αυτά δεν είναι η οικιακή κατανάλωση, είναι η συνολική κατανάλωση, απλά αποτυπώνεται ανακάτοικο ανά ημέρα. Και επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι στην πρώτη πεντάδα της υψηλότερης κατανάλωσης νερού ανακάτοικου του υδατικού αποτυπώματος, όπως είπαμε και όπως θα δούμε και με περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια, εμφανίζονται άλλες δύο χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης. Πέραν λοιπόν της Ελλάδας έχουμε την Ιταλία και την Ισπανία, κάτι λοιπόν που αποτυπώνει πως οι χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες νερού. Και όπως θα δούμε και όπως ήδη έχουμε πει, η μεγαλύτερη πλειοψηφία, το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού αυτού καταναλώνεται στον αγροτικό τομέα. Συγκεντρωτικά, έτσι να έχουμε μια συγκεντρωτική εικόνα από μερικά νούμερα, περίπου 18%, 18,4% για την ακρίβεια, των εκτάσεων που καλλιεργούνται αρδεύονται, δεν αρδεύονται όλες οι εκτάσεις. 18% περίπου των καλλιεργούμενων εκτάσεων αρδεύονται και αυτές οι αρδευόμενες εκτάσεις παράγουν περίπου το 40% της συνολικής διαθέσιμης ποσότητας τροφίμων. Από αυτό το 18% βλέπουμε κάτω αριστερά ότι η συντριπτική πλειοψηφία, το 85% αρδεύεται χρησιμοποιώντας συμβατικά ή αν θέλετε παραδοσιακά μέσα και μεθόδους άρδευσης, όπως είναι η άρδευση με κατάκτηση. Μία μέθοδος που θα δούμε και στη συνέχεια συνεισφέρει σημαντικά στη σπατάλη νερού και έτσι μεγάλο ποσοστό του νερού που χρησιμοποιείται με αυτή τη μέθοδο δεν πηγαίνει στις καλλιέργειες, αλλά χάνεται κάπου αλλού. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, 12% και 3% με micro-irrigation χρησιμοποιείται και είναι αυτά συστήματα που θα τα δούμε και συνέχεια πιο αναλυτικά, τα οποία συμβάλλουν στην οικονόμηση των υδάτινων πόρων, αλλά είδαμε ότι και βλέπουμε μάλλον ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των συνολικά αρδευόμενων εκτάσεων χρησιμοποιεί κάποια εξελιγμένη μορφή, κάποιο καλύτερο σύστημα άρδευσης. Στην Ελλάδα είμαστε μια μεσογειακή χώρα, είμαστε μια χώρα στην οποία ο αγροτικός τομέας είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος και βλέπετε ότι 80 με 87% της συνολικής κατανάλωσης νερού πηγαίνει στον αγροτικό τομέα. Λίγο πολύ παρόμοια είναι η εικόνα με όλες τις μεσογειακές χώρες, με μικρά ποσοστά αυξομοίωσης. 80-90% θα λέγαμε του συνολικού νερού καταναλώνεται στις μεσογειακές χώρες στον αγροτικό τομέα. Στην Ελλάδα 5% πηγαίνει στη βιομηχανία και 8-15% πηγαίνει για οικιακή χρήση. Προφανώς αυτές οι μεγάλες ποσότητες νερού που καταναλώνονται στην Ελλάδα και σε υπόλοιπες χώρες μεσογειακής λεκάνης είναι πολλαπλάσιες από αυτές τις οποίες μπορεί η φύση να αναπληρώσει. Άρα θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους, άλλους μεθόδους, είτε εξοικονόμησης νερού, είτε αναπλήρωσης του νερού αυτού όταν η φύση δεν μπορεί να το αναπληρώσει. Και μάλιστα στην πρωινή συνεδρία είδαμε ορισμένες τέτοιες μεθόδους και τεχνολογίες που μπορούν να μας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσουμε νερό και για άρδευση των καλλιεργειών. Μερικά νούμερα για την Ελλάδα, για τη χρήση του νερού. Περίπου 8,3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα καταναλώνονται στην Ελλάδα κάθε χώρα. Είπαμε περίπου 80-90% πηγαίνει στον αγροτικό τομέα, 10-15% πηγαίνει για οικιακή χρήση και περίπου 3-5% πηγαίνει στη βιομηχανία. Ένα ποσοστό μόλις 10% των συνολικά αρδευόμενων εκτάσεων χρησιμοποιεί σύγχρονα συστήματα άρδευσης, όπως είναι η στάχδινα άρδευση. Όταν φτάσουμε στα συστήματα και στις τεχνολογίες, θα τα δούμε αναλυτικά τα συστήματα αυτά. 35-40% των αρδευόμενων εκτάσεων αρδεύονται, όπως λέμε, με βαρύτητα, είτε με κατάκληση, είτε με ανοιχτούς άβλακες, με τα γνωστά μας αυλάκια δηλαδή. Ένας τρόπος άρδευσης όμως, ο οποίος δεν συμβάλλει καθόλου στην εξοικονόμηση νερού, αντιθέτως στη βάση σπατάλη νερού. Και ένα 50-55% αρδεύεται με τεχνητή βροχή, με κατιονισμό. Επίσης ένα σύστημα άρδευσης, το οποίο επίσης συμβάλλει στη σπατάλη νερού,
καθώς με αυτά τα συστήματα άρδευσης και καθώς η περίοδος άρδευσης είναι κυρίως στη θερμή περίοδο του έτους, μία περίοδο που για την Ελλάδα διαρκεί 6 με 7 μήνες. Βλέπετε, είμαστε προς τέλος Οκτώβρη και ακόμα είμαστε σε περίοδο, αν όχι καλοκαιριού, φθινοπόρου. Ακόμα οι ανάγκες για άρδευση είναι μεγάλες. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα συστήματα άρδευσης με τεχνητή βροχή, περίπου το μισό από το νερό από το οποίο καταναλώνεται χάνεται, καθώς εξατμίζεται πριν ακόμα φτάσει την καλλιέργεια, πριν ακόμα φτάσει τα φυτά. Κύριε Μπαρτζάνα, συγγνώμη που σας διακόπτω. Υπάρχει μια προτροπή, συγγνώμη, στο chat από κάποιο συμμετέχοντα. Επειδή παρουσιάζετε πάρα πολλά στοιχεία και δεδομένα, αν μπορείτε να τα παρουσιάζετε λίγο πιο αργά για να προλαβαίνουμε να τα αφομοιώνουμε όταν παρουσιάζετε αριθμού. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Περνάμε λοιπόν στο συνολικό ιετό για την Ελλάδα. Δεν πάμε άσχημα από μέση ετήσια βροχόπτωση. Είμαστε αρκετά καλά και αρκετά ικανοποιητικά, θα έλεγα. 700 μιλιμέτρα είναι η μέση ετήσια βροχόπτωση στη χώρα μας, όταν στην Ισπανία είναι 636 και στην Κύπρο είναι πολύ χαμηλότερα, γύρω στα 500 μιλιμέτρα το έτος. Βλέπουμε την εικόνα του χάρτη της Ελλάδας και βλέπουμε επίσης τον συνολικό ιετό εκφρασμένα σε μιλιμέτρα. Βλέπουμε το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι δεν έχουμε ικανοποιητική βροχόπτωση στην Ελλάδα. Το πρόβλημα όμως εστιάζεται πως υπάρχει μια άνεση κατανομή και στο χώρο και στο χρόνο. Και βλέπετε το χάρτη, βλέπετε κυρίως η Δυτική Ελλάδα δέχεται τα μεγαλύτερα ύψη της βροχόπτωσης, ενώ η ανατολική πλευρά της χώρας μας δέχεται πολύ χαμηλότερα ύψη βροχόπτωσης. Όμως, πέρα από την άνηση αυτή κατανομή που έχουμε χωρικά στη χώρα μας από την μέση ετήσια βροχόπτωση, έχουμε και μια ανισοκατανομή και στον χρόνο. Και παρατηρούμε ότι μπορεί να έχουμε ένα καλοκαίρι το οποίο να είναι εξαιρετικά άνυδρο για πολλές περιοχές της Ελλάδας, ενώ αντίθετα μπορεί να έχουμε κάποιους μήνες το χειμώνα, την άνοιξη ή και αργά το φθινόπωρο, τους οποίους έχουμε σημαντικά ποσοστά βροχόπτωσης και σημαντικές ποσότητες νερού. Άρα καταλαβαίνουμε ότι εδώ τίθεται και ένα θέμα των υποδομών, ένα θέμα ταμιευτήρων, ένα θέμα ορθολογικής αποθήκευσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων όταν αυτή είναι διαθέσιμη, για να μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν όταν υπάρχει ανυδρία, όπως συμβαίνει κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες στην Ελλάδα και κυρίως την περίοδο που οι περισσότερες καλλιέργειες θέλουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού, λόγω προφανώς των κλιματικών συνθήκων που επικρατούν. Άρα συγκρατούμε ότι σαν ύψος βροχόπτωσης στην Ελλάδα είμαστε σε ικανοποιητικά επίπεδα, απλά έχουμε ανισοκατανομή τόσο στις περιφέρειες, στις περιοχές της Ελλάδας, στις οποίες υπάρχει αυτός ο ιετός, μεγαλύτερος ιετός, μεγαλύτερη βροχόπτωση δηλαδή, στην Δυτική Ελλάδα, χαμηλότερα ύψη στην Ανατολική Ελλάδα και επίσης έχουμε και μια ανισοκατανομή στον χρόνο στον οποίο αυτή η βροχόπτωση πέφτει στη χώρα μας. Παρατηρούμε όλοι, είμαστε όλοι μάρτυρες για την κλιματική αλλαγή και βλέπουμε πως ακραία κλιματικά φαινόμενα μπορεί να οθήσουν και να έχουμε πλημμυρικά έντονα φαινόμενα για πολύ μικρές χρονικές περιόδους, σε κάποιες ώρες, σε κάποιες ημέρες, ενώ αντίθετα μπορεί να περάσουν και μήνες ακόμα και μια περιοχή να με δεχτεί πολύ ελάχιστη έως και καθόλου ύψος βροχής. Όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, επηρεάζουν κυρίως αυτό που λέμε το νερό, το οποίο θα είναι διαθέσιμο είτε θα αποθηκευτεί, είτε τότε μιλάμε για το πράσινο νερό, αλλά θα τα δούμε αυτά, τους διαφορετικούς όρους, δηλαδή μπλε, πράσινο και γκρι, και λίγο αναλυτικότερα στη συνέχεια. Αν πάμε να δούμε τώρα την κατανάλωση του νερού στις περιφέρειες στην Ελλάδα, η Θεσσαλία είναι μακρά η περιφέρεια της χώρας στην οποία έχουμε τη μεγαλύτερη κατανάλωση νερού. Η Θεσσαλία με την απέραντη πεδιάδα που έχει, έτσι θεωρείται και η καρδιά της ελληνικής γεωργίας για πολλούς. Έχουμε τον τεράστιο Θεσσαλικό κάμπο με καλλιέργειες οι οποίες επίσης είναι υδροβόρες, καταναλώνουν πάρα πολύ νερό. Οπότε ακόμα βλέπετε και η επιλογή των καλλιεργειών παίζει το ρόλο τους σε αυτό. Μετά έρχεται η Ανατολική Στερεά και μετά έρχεται η Κεντρική Μακεδονία. Εδώ είναι η ζήτηση λοιπόν πόσο νερό θέλουμε ανάλογα με τις καλλιέργειες που έχουμε και ανάλογα με τις αρδευτικές ανάγκες. Προφανώς όμως εδώ μπαίνει και το θέμα της σωστής διαχείρισης του νερού για την άρδευση αυτών των καλλιεργειών.
Και για όποιους έχουν διασχίσει με το αυτοκίνητό τους τη Θεσσαλική πεδιάδα τους καλοκαιρινούς μήνες, σίγουρα θα είναι μάρτυρες της άρδευσης με κατανοησμό. Αυτά τα κανονάκια λοιπόν που ψεκάζουν νερό στις καλλιέργειες, που πετάνε το νερό και όπως είπα και σε μερικές διαφάνειες πιο πριν, είναι μια μέθοδος άρδευσης η οποία οδηγεί σε σημαντική σπατάλη νερού, καθώς το μισό από το νερό αυτό εξατμίζεται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που υπάρχουν λόγω της καλοκαιρινής περίοδου πριν φτάσουν στην καλλιέργειά μας. Η ζήτηση όπως θα δούμε του νερού, όπως απεικονίζεται λοιπόν σε αυτό εδώ πέρα το διάγραμμα και έχει τη Θεσσαλία στην πρώτη θέση, δεν συνάδει πάντα και με τις αρδευόμενες εκτάσεις που υπάρχουν σε μια περιοχή. Όπως θα δούμε λοιπόν σε αυτήν εδώ πέρα την διαφάνεια, σε αυτό εδώ πέρα το διάγραμμα, βλέπουμε τις εκμεταλλεύσεις με αρδευτήσεις εκτάσεις σε διαφορετικές περιφέρειες στην Ελλάδα, όπου βλέπουμε ότι η Θεσσαλία είναι η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα στη ζήτηση αγροτικού νερού, δεν σημαίνει ότι έχουμε και τις μεγαλύτερες αρδευόμενες εκτάσεις. Η Κεντρική Μακεδονία είναι η περιφέρεια με τις μεγαλύτερες αρδευόμενες εκτάσεις και μετά ακολουθεί η Θεσσαλία, ενώ πολύ κοντά είναι και η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Άρα βλέπετε ότι προφανώς ο λόγος είναι για τις καλλιέργειες που υπάρχουν, για το πώς χρησιμοποιείται το νερό, άρα οι μεγαλύτερες αρδευόμενες εκτάσεις δεν σημαίνουν πάντα ότι χρειαζόμαστε και περισσότερο νερό. Προφανώς είναι το θέμα της επιλογής των καλλιεργειών, των συστημάτων άρδευσης που χρησιμοποιούμε και όπως θα δούμε και παρακάτω είναι και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα διάφορα συστήματα άρδευσης, είναι δηλαδή οι διάφορες αρδευτικές πρακτικές που χρησιμοποιούμε και πώς θα αποφασίσουμε πότε και για πόσο θα χρειαστεί να αρδεύσουμε τις καλλιέργειές μας. Υπάρχουν διάφοροι λοιπόν παράγοντες που επηρεάζουν τις ανάγκες των φυτών σε νερό ή αν θέλετε να το πούμε και διαφορετικά υπάρχουν διάφοροι παράγοντες τους οποίους ιδανικά θα έπρεπε να λαμβάνουμε υπόψη έτσι ώστε να μπορούμε να προσδιορίσουμε τις πραγματικές μας ανάγκες της καλλιέργειας μας σε νερό και αντιστοίχως μετά να προχωρούσαμε σε κάποιο σύστημα άρδευσης και στην εφαρμογή ενός αρδευτικού ημερολογίου. Έχουμε κλιματικούς, εδαφικούς και φυτικούς παράγοντες. Τους κλιματικούς παράγοντες προφανώς καταλαβαίνουμε όλοι, είναι η ηλιακή ακτινοβολία, είναι η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία του αέρα, η ταχύτητα του ανέμου και το γεωγραφικό πλάτος στο οποίο βρισκόμαστε, παράγοντες στους οποίους λίγο πολύ καταλαβαίνουμε πώς επηρεάζουν τις ανάγκες των φυτών για νερό. Κυρίως οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται με τη ζήτηση που έχει το ίδιο το φυτό, η καλλιέργειά μας σε νερό, μια ζήτηση του φυτού η οποία εξαρτάται προφανώς από τους κλιματικούς παράγοντες. Αντιστοίχως έχουμε τους εδαφικούς παράγοντες, εδώ μιλάμε για την υφή του εδάφους, για τη γονιμότητα, αρχική υγρασία που έχει το έδαφος, θερμοχωρητικότητα και ανακλαστικότητα του εδάφους και την ύπαρξη κάποιων αλάτων ή μη ή κυρίως τη συγκέντρωση έχουν αυτά τα άλατα στο έδαφος μας. Και περνάμε και στους φυτικούς παράγοντες, αντίσταση φυτοκόμης στη διαπνοή. Διαπνοή, για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τον όρο, είναι η διαδικασία με την οποία τα φυτά αποβάλλουν την υγρασία, διαπνέουν δηλαδή, οπότε αποβάλλουν υγρασία και ιδεατά θα έπρεπε η αναπλήρωση του νερού να είναι ίση με τη διαπνοή. Όσο λοιπόν η υγρασία χάνει το φυτό, τόσο να αναπληρώνουμε. Αυτό γίνεται θεωρητικά, το καταλαβαίνουμε, αλλά θα δούμε ότι πρακτικά δεν είναι και τόσο εύκολο να γίνει. Το ύψος της καλλιέργειας, το ριζικό σύστημα, η ανακλαστικότητά της, ο βαθμός κάλυψης και ποιες μάλλον είναι οι κρίσιμες περίοδοι άρδευσης. Βλέπετε λοιπόν ότι από τους φυτικούς παράγοντες μόνο, έτσι αν τους διαβάσουμε λίγο καλύτερα, καταλαβαίνουμε πως το είδος, ο τύπος της καλλιέργειας επηρεάζει πάρα πολύ τη συνολική ποσότητα του νερού ή την άρδευση που θα χρειαστούμε για μια καλλιέργεια. Τα βασικά λοιπόν κριτήρια που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη στην επιλογή ενός κατάλληλου συστήματος άρδευσης, συνοψίζοντας λίγο αν θέλετε τα προηγούμενα, είναι το κλίμα, είναι το έδαφος, είναι τι φυτό καλλιεργούμε, αλλά και ο τρόπος καλλιέργειάς του, οι διαθέσιμες ποσότητες νερού που έχουμε, το διαθέσιμο εργατικό και τεχνικό δυναμικό, το κόστος των έργων, και φυσικά το επίπεδο ανάπτυξης, εκπαίδευσης, εμπειρίας αν θέλετε που έχει ο αγρότης ή αυτός
που θα διαχειριστεί το αγρόκτημα, γιατί όσο μεγαλώνουν τα αγροκτήματα και όσο μεγαλώνουν τα στρέμματα, πολλές φορές δεν τα διαχειρίζεται ένας αγρότης όλα αυτά τα στρέμματα για να λαμβάνει διάφορες αποφάσεις διαχείρισης καλλιέργειας, όπως είναι προφανώς η άρδευση, μπορεί να είναι και η λίπαση, μπορεί να είναι και η φυτοπροστασία, αλλά είναι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση της καλλιέργειας. Άρα και η ανάπτυξη, η εμπειρία και η εκπαίδευση αυτού ο οποίος θα διαχειριστεί την καλλιέργεια και θα λάβει αποφάσεις και για την άρδευση, είναι πολύ σημαντική σε αυτό που λέμε ορθολογική άρδευση και εξοικονόμηση νερού. Με απλό λόγια, λοιπόν, άρδευση είναι η τεχνητή παροχή νερού σε έδαφος ή και άλλο υπόστρωμα, αφού πλέον δεν καλλιεργούμε μόνο σε εδάφη, θα δούμε παρακάτω και τι εννοούμε, ή σε άλλο υπόστρωμα, λοιπόν, με σκοπό την κάλυψη των σχετικών αναγκών των φυτών. Και αν θυμάστε λίγο πριν αναφέρθηκα στη διαπνοή, η διαπνοή των φυτών λοιπόν είναι ένας πολύ καλός δείκτης που μας προσδιορίζει τις σχετικές ανάγκες των φυτών σε νερό, πόσο ακριβώς λοιπόν νερό χρειάζονται τα φυτά, αλλά ένας δείκτης που δεν είναι τόσο εύκολο πάντα να προσδιοριστεί. Στην αγροτική παραγωγή τώρα, η άρδευση χρησιμοποιείται σε ξηρές περιοχές, καθώς και σε περιοχές με περιορισμένη βροχόπτωση, αλλά επίσης χρησιμοποιείται και για άλλους λόγους πέραν της ικανοποίησης των φυτών σε νερό για ικανοποίηση φυσιολογικών λειτουργιών. Χρησιμοποιείται επίσης η αποστασία των φυτών από τον παγετό, αλλά τώρα μιλάμε για πολύ μικρά ποσοστά νερού που χρησιμοποιούμε εκεί. Κυρίως λοιπόν γίνεται για την αναπλήρωση του νερού που χάουν οι καλλιέργειές μας και σκοπός προφανώς είναι να διατηρήσουμε την καλλιέργεια σε υψηλά επίπεδα και σε παραγωγικά επίπεδα. Αναφέρθηκα ότι η άρδευση γίνεται σε περιόδους περιορισμένης βροχόπτωσης, γιατί πέρα από τις καλλιέργειες τις οποίες προφανώς αρδεύουμε για να έχουμε μια καλή παραγωγή τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, η άρδευση χρησιμοποιείται και σε άλλα είδη που έχουν να κάνουν με αγροτική παραγωγή και όχι τόσο παραγωγή τροφίμων, αλλά γενικά με την αγροτική υγεία, όπως είναι διάφορα πάρκα, διάφοροι κήποι, όπου και εκεί πέρα καταναλώνεται νερό. Και μάλιστα, χαρακτηριστικό παράδειγμα της κλιματικής αλλαγής είναι χώρες της Βορείου Ευρώπης, οι οποίες είχαν φτιάξει πάρκα, είχαν φτιάξει κήπους με φυτά, αλλά χώρες οι οποίες είχαν συνηθίσει ότι θα δέχονται ποσοστά βροχόπτωσης περίπου σταθερά στην περίοδο του έτους, και έτσι οι βασικές αρδευτικές ανάγκες των φυτών που φιλοξενούσαν σε αυτούς τους χώρους θα ικανοποιούνταν από την βροχόπτωση και δεν είχαν λάβει κάποια υποδομή για κάποιο αρδευτικό δίκτυο και κάποια άρδευση των καλλιεργιών, καθώς θεωρούσαν ότι το ύψος της βροχόπτωσης που θα έπεφτε στη διάρκεια του έτους θα ήταν ικανοποιητικό για να ικανοποιήσει τις ανάγκες αυτών των φυτών. Τα τελευταία χρόνια, για όσους έχουν επισκεφτεί αυτές τις χώρες, παρατηρείται το φαινόμενο σε διάφορους τέτοιους χώρους να έχουμε ξηρά φυτά. Και αυτό γιατί λόγω κλιματικής αλλαγής αυτές οι βροχοπτώσεις που περίμεναν δεν έρχονται ή έρχονται πολύ πιο σπάνια, με αποτέλεσμα να αναθεωρούν και τις πρακτικές τους και να φτιάχνουν συστήματα άρδευσης ακόμα και εκεί που αρχικά δεν υπήρχε κάποιος λόγος. Συχνά τώρα η άρδευση μελετάται σε συνάρτηση με τη στράγγιση, που έχει σκοπό την απομάκρυση του πλεονάζοντας ύδατος από το έδαφος, αφού πολλές φορές η άρδευση και η στράγγιση είναι δύο συμπληρωματικές τεχνικές και οι οποίες πρέπει να μελετούνται μαζί. Αναφέρθηκα στην αρχή της παρουσίασης όταν είδαμε για τον ιετό στη χώρα μας και είπαμε ότι έχουμε ικανοποιητικό ιετό, αλλά δεν έχουμε ισοκατανομή του ιετού αυτού τόσο χωρικά όσο και χρονικά. Χωρικά δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, έτσι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πού ακριβώς θα πέφτει το νερό. Ίσως χρονικά μπορούμε να κάνουμε και εκεί αναφέρθηκα στο ότι σε περίοδους στις οποίες έχουμε σημαντικά ύψη βροχόπτωσης, να έχουμε έργα, να έχουμε υποδομές, στις οποίες και θα μπορούσαμε να συγκεντρώνουμε κάποιο τουλάχιστον από το διαθέσιμο νερό, για να μπορούμε μεταγενέστερα να το χρησιμοποιούμε κυρίως στην θερμή περίοδο του έτους. Οι υποδομές αυτές όλες της άρδευσης, οι διάφορες κατασκευές έχουν και τον όρο, περικλίνουν και τον όρο έγκυες βελτιώσεις. Τέτοια σχετικά έργα άρδευσης λοιπόν είναι η κατασκευή φραγμάτων, η κατασκευή λίμνο δεξαμενών, η κατασκευή αρδευτικών δικτύων διανομής και προφανώς οι γεωτρήσεις, οι οποίες για την Ελλάδα είναι ένα ακόμα σημείο που χρήζει μεγάλη συζήτηση, καθώς έχουμε πάρα πολλές γεωτρήσεις, χιλιάδες γεωτρήσεις που πολλές φορές
δεν είναι σκόπιμο να υπήρχαν γεωτρήσεις οι οποίες πολλές φορές γίνονται από παραγωγούς χωρίς κάποια εγκεκριμένη άδεια, τουλάχιστον έτσι γινόταν παλαιότερα. Αυτό φαίνεται σιγά σιγά να διορθώνεται και γεωτρήσεις οι οποίες ανεξέλεγκτα αντλούσαν νερό με αποτέλεσμα σε πολλές περιοχές και σε πολλές περιφέρειες το νερό αυτό πια να μην είναι διαθέσιμο τουλάχιστον για τις καλλιέργειες, με χαρακτηριστική τέτοια περιφέρεια για την Ελλάδα, την περιφέρεια της Θεσσαλίας. Οι εγκυβερνητικές τώρα δραστηριότητες περιλαμβάνουν εκτός από τα έργα άδρευσης και τα αντιπλημμυρικά έργα, τα αποξηρατικά έργα, τις αναδασώσεις και τις ισοπεδώσεις και συστηματοποίηση των εδαφών. Καθώς μιλάμε για νερό, μιλάμε για διαθεσιμότητα νερού, κυρίως όταν αναφερόμαστε στον αγροτικό τομέα και στην άρδευση, είναι ελλειμματικό αυτό, δεν μας φτάνει, έτσι. Και λέμε ότι θα θέλαμε κι άλλο νερό, καθώς ποτέ το νερό που έχουμε δεν είναι αρκετό για την άρδευση των καλλιεργειών μας. Αλλά βλέπετε ότι πολλές φορές έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα που συνοδεύονται με έντονες πλημμύρες. Και βλέπετε ότι έχουμε και πολλές σημαντικές καταστροφές, ακόμα και σε ανθρώπινες ζωές. Οπότε καταλαβαίνετε και τη σημασία που έχουν τα αντιπλημμυρικά έργα, όχι μόνο για να μπορούμε να συλλέγουμε και το νερό εκεί που θέλουμε, αλλά κυρίως για να μπορούμε να προστατεύουμε και τις εγκαταστάσεις μας και τις φυτείες μας, αλλά κυρίως για τον άνθρωπο από τη δύναμη της φύσης όταν εμφανίζεται έτσι με τα πλημμυρικές καταστάσεις. Τώρα, η ποσότητα του νερού, η αρδευτική δόση λοιπόν και η συχνότητα της άρδευσης είναι ίσως ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες για τη διαχείριση όλων των καλλιεργειών. Αν γνωρίζουμε πόσο νερό θα δώσω και πότε θα το δώσω, έχουμε κάνει ένα μεγάλο και καθοριστικό βήμα στο να έχουμε ένα πιο ορθολογικό πρόγραμμα άρδευσης, να εξοικονομούμε σημαντικές ποσότητες νερού και παράλληλα προφανώς να έχουμε τις καλλιέργειές μας σε μια ικανοποιητική κατάσταση. Δεν είναι τόσο εύκολο βέβαια αυτό να το επιτύχουμε. Απαιτεί και κάποια εκπαίδευση, απαιτεί και κάποιον εξοπλισμό, θα τα δούμε αργότερα, αλλά η τεχνολογία προχωράει ραγδαία. Πλέον υπάρχουν μεγάλα περιθώρια στο να μπορούμε να έχουμε αυτόν τον εξοπλισμό σε χαμηλά σχετικό κόστος. Το επίπεδο εκπαίδευσης ή εμπειρίας, αν θέλετε, των αγροτών αυξάνει, οπότε εξοικειώνονται έστω με τον απλό εξοπλισμό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Οπότε βλέπουμε πολύ εθελοντικά μηνύματα και παραδείγματα χρήσης τέτοιου εξοπλισμού. Ο έλεγχος λοιπόν της άρδευσης περιλαμβάνει τον ταυτόχρονο καθορισμό του χρόνου άρδευσης, αλλά και της ποσότητας του εφαρμοζόμενου νερού. Θα πρέπει δηλαδή να ξέρουμε πότε, με απλά λόγια, θα ποτίσω και πόσο νερό θα ρίξω. Αυτά όμως προϋποθέτουν στο να ξέρουμε, θα έλεγα, όχι και τον ακριβή προσδιορισμό, καθώς πέρα από πειραματικούς σκοπούς και πειραματικές προσεγγίσεις είναι δύσκολο για τον κάθε αγρότη να προσεγγίζει και να προσδιορίζει την ακριβή ποσότητα του νερού, κατ' εκτίμηση να ξέρουμε έτσι τις ανάγκες των καλλιεργειών μας σε νερό. Πάμε να δούμε τώρα πώς γίνεται η άρδευση και πώς ιδεατά θα μπορούσε να γίνεται η άρδευση, έτσι ώστε να πάμε ή να προσεγγίσουμε, αν θέλετε, συστήματα και τεχνολογίες οι οποίες θα μπορέσουν να συνεισφέρουν και θα μπορέσουν να μειώσουν την χρήση νερού στον αγροτικό τομέα. Η πλειονότητα των παραγωγών στην Ελλάδα, και κυρίως αναφέρομαι στις εκτατικές καλλιέργειες, αρδεύει τις καλλιέργειές τους σε προκαθορισμένους χρόνους. Ξεκινάει δηλαδή την ημέρα και ξέρει τι ώρα ακριβώς θα ξεκινήσει η άρδευση, τι ώρα θα σταματήσει η άρδευση, και επίσης υπάρχει και μια συγκεκριμένη δόση άρδευσης που δίνεται. Όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια δόση άρδευσης ή μια τέτοια πρακτική άρδευσης, έτσι, δεν λαμβάνει υπόψη κανένα κλιματικό παράγοντα, ούτε την καλλιέργεια την ίδια. Προφανώς και υπάρχει κάποια εμπειρία του παραγωγού αγρότη ή διαχειριστή της μονάδας ανάλογα με το αν θα είναι πολύ ζεστή ημέρα, αν θα έχει πολύ ηλιοφάνεια, έτσι τροποποιεί λίγο το αρδευτικό τιμερολόγιο, αλλά όχι ότι αυτό προέρχεται από κάποιες μετρήσεις που παίρνει τις κλιματικές και τις καλλιέργειές του και προσαρμόζει ανάλογα το αρδευτικό ημερολόγιο. Έτσι λοιπόν, όταν η άρδευση γίνεται σε προκαθορισμένους χρόνους, οι παραγωγοί εφαρμόζουν συνήθως αρκετό νερό σε ένα σταθερό πρόγραμμα άρδευσης για να διασφαλίσουν την επάρκεια νερού στην καλλιέργεια από την εμπειρία τους. Ουσιαστικά δηλαδή διασφαλίζουν μια υπερεπάρκεια νερού στην καλλιέργεια και αυτό που προσπαθούν είναι να δώσουν περισσότερο νερό, να είναι σίγουρο δηλαδή ότι η καλλιέργεια θα πάρει σίγουρα το ελάχιστο νερό που θέλει.
Προφανώς αυτός ο τρόπος άρδευσης είναι ο πιο εύκολος έτσι, στην εφαρμογή του και όπως ήδη αναφέρθηκα, δεν λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες εκείνους που αναφέραμε στην αρχή, ποιους παράγοντες πρέπει να λαμβάνω υπόψη για την άρδευση καλλιέργειάς μου. Έτσι λοιπόν αυτός ο τρόπος άρδευσης σε προκαθορισμένους χρόνους δεν λαμβάνει υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν τις μεταβολές των εντατικών φυτών, των εντατικών αναγκών των φυτών, με αποτέλεσμα πολλές φορές, τα λέγα εγώ πάντα, όχι πολλές φορές, να γίνεται υπεράρδευση και σπατάλη, ενώ άλλες φορές και ειδικότερα ορισμένες ώρες της ημέρας η άρδευση να είναι ελλειμματική. Και αυτό επίσης είναι ένα πρόβλημα, έτσι. Όταν η άρδευση γίνεται σε σταθερούς χρόνους και δεν διαφοροποιείται η δόση κατά τη διάρκεια της ημέρας, τότε προφανώς σε κάποια σημεία της ημέρας η άρδευση θα είναι πολύ περισσότερο από ό,τι χρειάζεται το φυτό μας, ενώ θα υπάρχουν και κάποια σημεία, κυρίως όταν θα έχουμε τη μεγαλύτερη ένταση λιακής ακτινοβολίας, άρα την περίοδο εκείνη που οι ανάγκες του φυτού μας θα είναι οι μεγαλύτερες για νερό. Εγώ όμως θα συνεχίσω να αρδεύω μια σταθερή δόση άρδευσης, άρα για εκείνο το σημείο της ημέρας η άρδευση θα είναι ελλειμματική. Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο της άρδευσης, όχι μόνο συνολικά έχω υπεράρδευση και μεγαλύτερη κατανάλωση νερού, αλλά και η καλλιέργειά μου δεν είναι πάντα στο επιθυμητό και ιδιατό σημείο, αφού υπάρχουν διαστήματα της ημέρας τα οποία, όπως λέμε, στρεσάρω το φυτό, αφού το νερό που τους διοχετεύω δεν είναι αρκετό και όσο χρειάζονται. Πάμε τώρα να δούμε διάφορους τρόπους άρδευσης οι οποίοι σιγά σιγά εισάγουν κάποια τεχνολογία, γίνονται αν θέλετε πιο ορθολογικοί και προφανώς συμβάλλουν στην εξοικονόμηση του νερού. Αν μπορώ με κάποιο τρόπο να μετράω την εδαφική μου υγρασία και υπάρχουν διάφορες αισθητήρες και μετρήσεις γι' αυτό, έχω κάνει ένα σημαντικό βήμα στο να μπορώ να προσδιορίζω τις ανάγκες για νερό με έναν καλύτερο τρόπο, αφού λίγο πολύ θα ξέρω την υγρασία του εδάφους, θα ξέρω λοιπόν πόσο νερό μπορεί να είναι διαθέσιμο για τα φυτά μου, άρα μπορώ να διαφοροποιώ καλύτερα το αρδευτικό μου πρόγραμμα, να το προσαρμόζω καλύτερα ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειάς μου, αφού σίγουρα αν υπάρχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο υγρασίας στο έδαφος, σίγουρα το φυτό μου μέσω του ριζικού συστήματος μπορεί να αντλήσει κάποια ποσότητα νερού. Άρα λοιπόν η άρδευση με βάση την υγρασία, η οποία προϋποθέτει τη χρήση κάποιων αισθητήρων για τον προορισμό της υγρασίας, είναι ένα καλό, είναι ένα πρώτο βήμα το οποίο συμβάλλει σε μια πιο ορθολογική άρδευση, σε μια καλύτερη κατάσταση της καλλιέργειάς μου και προφανώς συμβάλλει και στην εξοικονόμηση νερού. Βλέπουμε ότι με μια απλή τεχνολογία, με ένα αισθητήρα δηλαδή με τη εδαφική υγρασία, ήδη έχω λάβει υπόψη κλιματικούς παράγοντες, ήδη έχω λάβει υπόψη εδαφικούς παράγοντες και λίγο πολύ λαμβάνω υπόψη και την καλλιέργειά μου, όχι φυσικά φυτικούς παράγοντες εννοώ, όχι φυσικά στο μέγιστο βαθμό, αλλά σε σχέση με την προηγούμενη πρακτική που ήταν η άρδευση σε προκαθορισμένους χρόνους, σίγουρα έχω κάνει ένα καλύτερο βήμα όσον αφορά την ορθολογική διαχείριση του νερού για την άρδευσή μου. Είχαμε πει σε μερικές διαφάνειες πριν ότι αυτό που το οποίο μας καθορίζει πόσο νερό χάνεται τελικά από την καλλιέργειά μου είναι η διαπνοή. Τα φυτά μέσω της διαπνοής λοιπόν χάουν νερό και ιδεατά εμείς με την άρδευση θα πρέπει να αναπληρώσουμε τουλάχιστον αυτό το ποσό το οποίο χάνεται κατά τη διαδικασία της διαπνοής. Δύο είναι οι κυριότεροι κλιματικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη διαπνοή. Σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι η ηλιακή ακτινοβολία και σε μικρότερο βαθμό είναι η θερμοκρασία και η υγρασία του αέρα. Και αν δεν μπορώ να υπολογίζω θερμοκρασία και υγρασία του αέρα, να προσδιορίζω μάλλον με κάποια μέτρηση, ίσως είναι πιο εύκολο να υπολογίζω την ηλιακή ακτινοβολία και μέσω αυτής να έχω μία αποτύπωση της διαπνοής του φυτού. Έτσι λοιπόν, αν μπορώ εγώ με κάποιο τρόπο να υπολογίζω την ηλιακή ακτινοβολία, να την προσδιορίζω με κάποια μέτρηση ή λαμβάνοντας μία ένδειξη από κάποιο γειτονικό μετρολογικό σταθμό, τότε μπορώ να αρδεύω με βάση την ηλιακή ακτινοβολία. Όταν λοιπόν η ηλιακή ακτινοβολία αθροίζει ένα συγκεκριμένο νούμερο, να ξεκινάω εγώ και να αρδεύω. Όταν γίνεται η άρδευση, μηδενίζεται ουσιαστικά η ηλιακή ακτινοβολία, ξαναξεκινάει να αθροίζει και όταν ξαναφτάσει αυτό το επιθυμητό νούμερο που εγώ έχω θέσει, τότε ξαναξεκινάω την άρδευση. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται ειδικά τιμές αθροιστικής ηλιακής ακτινοβολίας στις τάξεις των 140 με 180 τζάουλ ανά τετραγωνικό
εκατοστό. Και ουσιαστικά η άθροιση αυτής της συλλεγής ακτινοβολίας ουσιαστικά αποτυπώνει την διαπνοή του φυτού, μια συγκεκριμένη ποσότητα διαπνοής του φυτού, και αυτό μας οδηγεί να πάμε σε μια πιο συγκεκριμένη άρδευση. Πολύ καλός τρόπος, επιθυμητός τρόπος άρδευσης καλλιεργειών με βάση την συλλεγική ακτινοβολία. Λαμβάνει πολύ καλά υπόψη τις κλιματικές παραμέτρους και λαμβάνει και πολύ καλά υπόψη τις φυτικές παραμέτρους, αφού, όπως σας είπα, η ηλιακή ακτινοβολία και η άθρηση αυτής, πως δηλαδή αθρίζεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας, αντικατοπτρίζει και την διαπνοή της καλλιέργειας, άρα τη διαδικασία εκείνη με την οποία οι καλλιέργειές μας χάουν νερό. Άρδευση με βάση την διαπνοή. Είπαμε ότι το νερό χάνεται κατά τη διαδικασία της διαπνοής, 99% περίπου του νερού, έτσι, αν όχι 100%, 99% του νερού που απορροφούν τα φυτά χάνεται με τη διαπνοή. Έτσι, αν η διαπνοή μπορεί να εκτιμηθεί, δεν λέω μπορεί να μετρηθεί, γιατί αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε πειράματα μικρής κλίμακας με εξοπλισμό, ο οποίος είναι και ακριβώς και απαιτεί μεγάλη συνδικεύση στη χρήση του, αλλά αναφέρομαι στο αν μπορεί να εκτιμηθεί, τότε η καλλιέργεια μπορεί να αποτίζεται αυτόματα όταν ο όγκος νερού που απορροφούν τα φυτά γίνεται ίσως με την αρνητική δόση μείον το κλάσμα της απορροής. Το πώς μπορεί να εκτιμηθεί η διαπνοή, υπάρχουν πολλοί τρόποι, υπάρχουν και πιο απλοί τρόποι, υπάρχουν και πιο περίπλοκοι τρόποι. Ο πιο απλός τρόπος εκτίμηση της διαπνοής γίνεται με βάση κάποια εξίσωση, η οποία λαμβάνει υπόψη την ηλιακή ακτινοβολία, αφού αυτή είναι η κλιματική παράμετρος η οποία επηρεάζει κυρίως τη διαπνοή. Άρα βλέπετε πόσο σωστός είναι και ο προηγούμενος τρόπος άρδευσης, με βάση, όπως είπαμε, την ηλιακή ακτινοβολία. Και επίσης υπάρχουν και διάφορα προσομοιώματα τα οποία στηρίζονται σε δύο ερευνητές, τον Μπέρματ και τον Μωτίθ. Αυτοί οι δύο έκαναν μια εξίσωση για την εξατμίσου διαπνοή, η οποία είναι πλέον ευρεία γνωστή σαν εξίσωση του Μπέρματ-Μωτίθ. Ο ΦΑΟ, ο οποίος είναι το Food and Agriculture Organization, χρησιμοποιεί αυτή την εξίσωση σαν εξίσωση αναφοράς, και πλέον αυτή η εξίσωση έχει παραμετροποιηθεί για πολλές καλλιέργειες, ανάλογα με την ανάπτυξη της καλλιέργειας. Υπάρχουν καλλιεργητικοί συντελεστές, τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να έχουμε μια καλύτερη ένδειξη της διαπνοής. Επαναλαμβάνω όμως, η διαπνοή για βασικές καλλιέργειες στην Ελλάδα μπορεί να εκτιμηθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν είναι ανάγκη να εκτιμήσουμε τη διαπνοή στο 100%, έτσι, αλλά σε μεγάλο ποσοστό μπορεί να εκτιμηθεί με απλές εξισώσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την ηλιακή ακτινοβολία. Αν η εξισώσή μας λάβει υπόψη και την θερμοκρασία και η υγρασία του περιβάλλοντος αέρα, τότε έχουμε πάει σε ένα πολύ ικανοποιητικό μοντέλο της διαπνοής. Έχουμε προσδιορίσει με πολύ καλή ακρίβεια, όχι προφανώς το 100%, αλλά με πολύ καλή ακρίβεια τη διαπνοή των φυτών, οπότε μπορούμε να κάνουμε άρδευση πολύ σωστά και πολύ ορθολογικά. Πάμε τώρα στην άρδευση με βάση φυσιολογικές παραμέτρους. Δεν γίνεται στην πράξη, γίνεται κυρίως πειραματικά. Ίσως όμως είναι το μέλλον, κυρίως για καλλιέργειες υψηλής προσθέμιας αξίας, για καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν νερό πολύ, για καλλιέργειες οι οποίες, επειδή είναι υψηλής προσθέμιας αξίας, ελέγχονται καλύτερα και το περιβάλλον τους και το έδαφος τους και οι διαφορετικοί φυτικοί συντελεστές. Άρα ίσως είναι και το μέλλον της άρδευσης. Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια ελέγχου της άρδευσης μέσω συσχετισμού της συντετικής κατάστασης των φυτών με κάποιο ή συνδυασμό κάποιων δικτών της φυσιολογικής κατάστασης του φυτού, είτε αυτό είναι η διάμετρος του βλαστού, είτε αυτό είναι η ροή του χυμού, είτε είναι η αγωγημότητα των στομάτων, είτε είναι η ακλαστικότητα των φύλων. Προσπαθούμε, δηλαδή, με απλά λόγια, να συνδυάσουμε διάφορες φυσιολογικές παραμέτρους του φυτού, να τις αποτυπώσουμε με το κατά πόσο το φυτό μας στρεσάρεται λιγότερο ή περισσότερο υδατικά, και ανάλογα με το δείκτη στρεσαρίσματος που έχουμε το φυτού, να αρδεύουμε λιγότερο ή περισσότερο, με γνώμονα η άρδευση να ισοσκελίζει το στρες το υδατικό του φυτού. Η μέθοδος προφανώς και είναι πολύ καλή, και η μέθοδος είναι ό,τι πιο κοντά σε αυτό που το φυτό μας χρειάζεται για να αναπληρώσει το νερό.
Προφανώς όμως είναι μία μέθοδος η οποία απαιτεί κάποιο εξοπλισμό ο οποίος είναι πιο εξειδικευμένος, απαιτεί κάποιες γνώσεις οι οποίες είναι πιο προχωρημένες και προφανώς απαιτεί και κάποια εμπειρία αυτού ο οποίος θα μπορέσει να αποτυπώσει τις παραμέτρους αυτές τις φυσιολογικές, να αποτυπώσει αυτό το στρες του φυτού δηλαδή και να το συνδυάσει σε λιγότερο, περισσότερο νερό. Δηλαδή να διαμορφώσει τη δόση και τη διάρκεια της άρδευσης με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μειωθεί, να ελαχιστοποιηθεί ή και να μηδενιστεί το στρες του φυτού. Πειραματικά γίνεται, υπάρχουν αρκετά ερευνητικά εργαστήρια και στην Ελλάδα και προφανώς σε παγκόσμιο επίπεδο, τα οποία κάνουν έρευνα στον τομέα αυτών, πώς λοιπόν μπορούν να διαχειριστούν το νερό, να αρδεύουν τις καλλιέργειες με βάση τις φυσιολογικές παραμέτρους. Σε ορισμένες καλλιέργειες, όπως σας είπα, υψηλής αξίας, όπως είναι κυρίως σε καλλιέργειες σε θερμοκήπια, σε περισσότερα τεχνολογικά προηγμένες χώρες στον κλάδο αυτό χρησιμοποιείται και ίσως είναι και το βήμα προς το μέλλον για να το δούμε και σε άλλες καλλιέργειες. Προς το παρόν όμως αναφέρεται μόνο σε πειραματικούς σκοπούς. Αφού είδαμε λοιπόν τώρα τις διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιούμε για την άρδευση των καλλιεργειών, έτσι μια-δύο διαφάνειες για τα βασικά τμήματα που έχει ένα αρδευτικό δίκτυο. Θα σας εξηγήσω τώρα και μετά υπάρχει και μια εικόνα που θα δείτε πολύ ωραία και περισσότερο σχηματικά τι είναι ένα αρδευτικό δίκτυο. Προφανώς ξεκινάει μια πηγή τροφοδοσίας, από κάπου πρέπει να έχουμε το νερό, έτσι, για να μπορούμε να το διοχετεύσουμε στις καλλιέργειές μας. Έχουμε μια κεντρική κεφαλή επεξεργασίας και ελέγχου του νερού, καθώς το νερό το οποίο θα πάρουμε εμείς από την πηγή τροφοδοσίας μας, η ποιότητά του μπορεί και να μην είναι πλέον κατάλληλη για να το διοχετεύσουμε απευθείας στις καλλιέργειές μας. Και μετά έχουμε διάφορα δίκτυα, έτσι, πολύ χοντρικά μπορούμε να τα διαχωρίσουμε σε πρωτεύων, δευτερεύων και τριτεύων. Το πρωτεύων δίκτυο είναι ο αγωγός του υδραγωγείου και ο εξοπλισμός ελέγχου και ασφάλειας αυτού. Έχουμε το δευτερεύων δίκτυο που είναι τα φρεάτια ελέγχου άρδευσης και αντίστοιχος εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις προγραμματισμού και ελέγχου της άρδευσης. Και καταλήγουμε στο τριτεύον δίκτυο, το οποίο θα βρεθεί και μέσα στην καλλιέργειά μας. Είναι οι γραμμές μεταφοράς, οι κεντρικές γραμμές μεταφοράς και μετά οι αρδευτικές γραμμές αγωγής, σταλάκτες, εκτοξευτήρες, οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιούμε, έτσι ώστε να διοχετεύσουμε το νερό στην καλλιέργειά μας. Πολύ παραστατικά, μια τυπική διάταξη δικτύου. Βλέπετε σχηματικά αυτά που είπαμε πριν. Έχουμε την παροχή νερού, έχουμε μια δεξαμενή με κάποιο φίλτρο άμμου για να το φιλτράρουμε και να το καθαρίσουμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κεντρική γραμμή, βλέπετε τη δευτερεύουσα γραμμή μέσα και βλέπετε και το τριτεύον άξονα που είναι τα διάφορα μπέκ τα οποία χρησιμοποιούμε έτσι ώστε να διοχετεύσουμε πια το νερό στην καλλιέργειά μας. Αναφερθήκαμε και στην αρχή και είπαμε ότι η άρδευση μπορεί να γίνεται με διάφορες μεθόδους και ξεκινάμε από μεθόδους οι οποίες δεν είναι και τόσο δεν είναι μέθοδοι οι οποίες συμβάλλουν σε αυτό που λέμε εξοικονόμηση νερού ή ορθολογική χρήση του νερού. Έτσι λοιπόν θα πάμε από αριστερά προς τα δεξιά, από μεθόδους οι οποίες δεν εξοικονομούν νερό και θα καταλήξουμε σε μεθόδους άρδευσης οι οποίες συμβάλλουν πάρα πολύ στην εξοικονόμηση του νερού. Άρδευση με κατάκληση, όσοι έχετε πάει σε αγροτική περιοχή θα το έχετε δει, οι καλλιέργειες μας είναι μέσα στο νερό και προφανώς είναι μια μέθοδος άρδευσης στις οποίες το νερό χρησιμοποιείται ανεξέλεγκτα. Η καλλιέργεια και το έδαφος θα απορροφήσουν όσο νερό μπορούν να απορροφήσουν. Το υπόλοιπο καταλαβαίνετε ότι θα χαθεί μια μέθοδος η οποία σπαταλάει τεράστιες ποσότητες νερού. Μικρή παραλλαγή της η άρδευση σε αυλάκια. Εντάξει, δεν έχω κατάκληση, έχω κάνει μερικά αυλάκια ενδιάμεσα στην καλλιέργειά μου. Διοχετεύω το νερό στα αυλάκια αυτά. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μετατροπή της άρδευσης με κατάκληση. Λιγότερο νερό χάνεται με την άρδευση με αυλάκια, αλλά εντούτοις συνεχίζεται και χάνεται σημαντική ποσότητα του νερού. Άρδευση με κατεωνισμό, αυτό που σας ανέφερα για την περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά και για άλλες περιφέρειες Ελλάδας, στις οποίες έχουμε εκτατικές καλλιέργειες. Βλέπετε το νερό πώς ψεκάζεται και πώς πέφτει στην καλλιέργεια, στο χώμα που βρίσκεται.
τις θερμές περιόδους της ημέρας. Φανταστείτε ένα θερμό καλοκαίρι στην Ελλάδα, περίπου το μισό αυτό το νερό εξατμίζεται πριν προλάβει να κουμπίσει το έδαφος, πριν προλάβει δηλαδή να φτάσει στην καλλιέργειά μας. Μετά προχωράμε σε τρία διαφορετικά συστήματα τα οποία προφανώς συμβάλλουν σε εξοικονόμηση νερού. Άρδες με σταγόνες, προφανώς ρίχνουμε τη σταγόνα ακριβώς στο φυτό για όσο χρειάζεται, οπότε η εξοικονόμηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Και περνάμε στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, είτε αυτές είναι στο έδαφος και χρησιμοποιούμε άρδες με σταγόνα, ή ακόμα καλύτερα αν πρόκειται για υδροπονικές καλλιέργειες, στις οποίες έχουμε και τη δυνατότητα να συλλέγουμε το νερό το οποίο δεν χρησιμοποιείται, δεν χρησιμοποιεί καλλιέργεια, έτσι, γιατί ρίχνουμε μια συγκεκριμένη ποσότητα νερού στην καλλιέργεια. Η καλλιέργεια θα απορροφήσει το νερό αυτό το οποίο τη δεδομένη στιγμή χρειάζεται και το υπόλοιπο νερό απορρέει από την καλλιέργεια. Το νερό λοιπόν αυτό που απορρέει όταν έχουμε υδροπονικές καλλιέργειες, βλέπετε σε αυτές τις λεκάνες απορροής όπως λέμε, μπορούμε να το συλλέξουμε και υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του, όχι ότι γίνεται πάντα γιατί και αυτό προϋποθέτει κάποιες γνώσεις προηγμένες, κάποια συστήματα τα οποία είναι επίσης προηγμένα και κάποιο τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά υπάρχει όμως δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης αυτού του νερού το οποίο απορρέει, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυξάνουμε πάρα πολύ την αποτελεσματικότητα του όλου συστήματος. Και βλέπετε εδώ πέρα και την αποδοτικότητα της εφαρμογής που έχουν τα διάφορα συστήματα, ξεκινώντας από την κατάκληση, πολύ χαμηλή αποδοτικότητα και πηγαίνουμε στην άρδευση με τις στάγνες, στις οποίες η αποδοτικότητα είναι αρκετά υψηλή. Ο πίνακας αυτός δεν αναφέρεται σε αποδοτικότητα ή σε αποτελεσματικότητα χρήση νερού, κάτι που θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια, αλλά αναφέρεται πόσο αποδοτικό μάλλον είναι το εκάστοτε σύστημα που χρησιμοποιούμε για να αρδεύει την καλλιέργειά μας, πόσο αποδοτικά λοιπόν το κάθε σύστημα που χρησιμοποιούμε αρδεύει την καλλιέργεια και ικανοποιεί τις ανάγκες της καλλιέργειάς μας σε νερό. Γι' αυτό και βλέπετε η κατάκληση πολλές φορές μπορεί να εμφανιστεί με μια αποδοτικότητα εφαρμογής μεγαλύτερης από την ταυλάκια. Προφανώς γιατί όλη η καλλιέργεια περικλείεται από νερό, έτσι. Αλλά και πάλι εδώ πέρα το σύστημα με τη στάχτην άρδευση είναι αυτό το οποίο ξεχωρίζει. Ο πίνακας αυτός λοιπόν, όπως σας είπα, αναφέρεται στην αποδοτικότητα της εφαρμογής, της εκάστοτε εφαρμογής μεθόδου άρδευσης και όχι στην αποτελεσματικότητα χρήσης του νερού, το οποίο θα δούμε αμέσως παρακάτω. Για βέλτιστη λοιπόν αποτελεσματικότητα θέλουμε να έχουμε το συνδυασμό αρκετών παραγόντων και αν δεν είναι εφικτό να έχουμε το συνδυασμό όλων αυτών των παραγόντων, τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε να έχουμε τον συνδυασμό όσο περισσότερο από αυτών των παραγόντων μπορούμε και αναφέρουμε στο σχεδιασμό, έναν καλό σχεδιασμό του συστήματος άρδευσης, να έχουμε κατάλληλο εξοπλισμό, σωστή εγκατάσταση χωρίς λάθη και διαρροές, ένα μελετημένο πρόγραμμα άρδευσης που θα στηρίζεται τουλάχιστον σε κάποιες βασικές παραμέτρους, είτε είναι η ηλιακή εκνοβολία, είτε είναι η υγρασία του εδάφους. Δεν ζητάμε από όλους να υπολογίζουν ανάγκες με νερό με βάση τη διαπνοή, τουλάχιστον όχι σε προκαθορισμένο χρόνο και δόση. Και προφανώς θα είναι και ένα σύστημα άρδευσης το οποίο θα συντηρούμε και θα βελτιώνουμε κατά τη διάρκεια της χρήσης τους. Τώρα, αναφέρθηκα πριν στην αποτελεσματικότητα της χρήσης νερού. Είναι μια πολύ καλή παράμετρος, η οποία μας βοηθάει να δούμε πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιούμε το νερό. Ο όρος, λοιπόν, αποτελεσματικότητα χρήσης νερού ή στη διεθνή ορολογία αναφέρεται σαν water use efficiency, αναφέρεται πόσα κιλά λοιπόν παραγωγής μπορούμε να πάρουμε χρησιμοποιώντας ένα κυβικό νερού. Προφανώς, μεγαλύτερες τιμές της παραμέτρου αυτής οδηγούν σε καλύτερη και σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα χρήσης του νερού. Εδώ βλέπετε διάφορα συστήματα και συνθήκες ανάπτυξης και βλέπετε αριστερά, στην τελευταία στήλη του πίνακα, την αποτελεσματικότητα χρήσης του νερού. Ο πίνακας έχει φτιαχτεί για καλλιέργεια ντομάτας και βλέπετε, συγκρατήστε μόνο τα δύο άκρα του, δηλαδή τον ανοιχτό αγρό στο Ισραήλ, σε μια περιοχή η οποία έχει μεγάλη θερμή περίοδο του έτους, λίγες βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες.
όπου έχουμε μια αποτελεσματικότητα χρήση νερού 17, δηλαδή με ένα κυβικό νερού μπορούμε να παράγουμε 17 κιλογκράμμ ντομάτα, 17 κιλά, και πάμε και στο άλλο άκρο, στο τέλος, στην Ολλανδία, σε ένα θερμοκήπιο υδροπονικό, στο οποίο μπορούμε να χρησιμοποιούμε το νερό βέλτιστα, να δίνουμε δηλαδή στο κάθε φυτό ακριβώς την ποσότητα νερού που χρειάζεται, να επανασυλλέγουμε το νερό που απορρέει και να το επαναχρησιμοποιούμε, να το ανακυκλώνουμε λοιπόν. Βλέπετε πως η αποτελεσματικότητα χρήση νερού τετραπλασιάζεται. Από τα 17 κιλά ντομάτας ανά κυβικό μέτρο νερού πήγαμε στα 66 κιλά ντομάτας ανά κυβικό μέτρο νερού. Έχουμε δηλαδή 4 φορές καλύτερη, μεγαλύτερη αν θέλετε, αποτελεσματικότητα χρήσης νερού, αλλάζοντας απλά το σύστημα καλλιέργειάς μας. Προφανώς αυτό το απλά εμπερικλεί πάρα πολλά, έτσι, περικλεί άλλο σύστημα καλλιέργειας, άλλο εξοπλισμό, άλλη τεχνογνωσία, αλλά βλέπετε πως ακόμα και το σύστημα καλλιέργειας μπορεί να οδηγήσει σε διαφοροποίηση αυτού που λέμε της αποτελεσματικότητας χρήσης του νερού. Τώρα, στην πρωινή συνεδρία αναφέρθηκε το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, τη βλέπουμε. Έχουμε περιόδους ξηρασίας, έχουμε περιόδους με υψηλές βροχοπτώσεις, έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, έχουμε περιόδους με χαμηλές θερμοκρασίες και δυστυχώς αυτό που λέμε ότι ο αγροτικός τομέας είναι ίσως ο λιγότερα καλά προετοιμασμένος οικονομικά τομέας για να ανταπεξέλθει με τις σημερινές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Μια κλιματική αλλαγή η οποία επηρεάζει τον αγροτικό τομέα, όχι μόνο λόγω της διαφοροποίησης στη διαθεσιμότητα του νερού ή και λόγω της διαφοροποίησης των αναγκών των καλλιεργειών των ίδιων σε νερό, αλλά επηρεάζει την παραγόμενη ποσότητα, επηρεάζει την ποιότητα των καρπών και προφανώς επηρεάζει και τη συνολική ποσότητα του νερού που έχουμε διαθέσιμο για χρήση, αλλά και αυτού που οι καλλιέργειες μας επιζητούν. Οι επιστήμονες τώρα έχουν υπολογίσει έτσι πολύ χονδρικά ότι για 100 σταγόνες βροχής που πέφτουν στη Γη, μόνο οι 36 μετατρέπονται σε μπλε νερό. Μπλε νερό είναι αυτό το οποίο είναι διαθέσιμο και αποταμιεύεται στα μιευτήρες, είτε επιφανειακά είτε υπόγεια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ενώ τα υπόλοιπα 2/3 γίνονται πράσινο νερό, αυτό δηλαδή που είναι διαθέσιμο ως υγρασία στο έδαφος. Όσο τώρα το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής μεγαλώνει, γίνεται πιο έντονο και όσο αυξάνεται αυτό που λέμε η μέση θερμοκρασία του εδάφους, τόσο περισσότερο νερό εξατμίζεται από το έδαφος, το οποίο έτσι απορροφά μεγαλύτερη ποσότητα της βροχής, με αποτέλεσμα να απομένει όλο και λιγότερο μπλε νερό, αυτό που έχουμε διαθέσιμο λοιπόν στους ταμιευτήρες, είτε υπόγειους είτε επιφανειακούς, μένει όλο και λιγότερο λοιπόν μπλε νερό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσουμε για χρήση ανθρώπινη και όπως λέμε και εδώ για την αρέσει των καλλιεργειών. Έτσι λοιπόν, με την κλιματική αλλαγή, ολαιώνα και λιγότερο νερό καταλήγει εκεί όπου μπορούμε να το αποθηκεύσουμε. Οι βροχές γίνονται πιο έντονες και έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Τα ποτάμια και οι λίμνες σταδιακά στερεύουν και λιγότερο νερό σημαίνει λιγότερο στα ποτάμια και στις λίμνες, έτσι, δηλαδή σε φυσικούς ταμιευτήρες σημαίνει και λιγότερο διαθέσιμο νερό. Πιο ξηρό έδαφος σημαίνει πως οι αγρότες επίσης θα χρειάζονται και περισσότερο νερό για να μπορούν να έχουν την ίδια ανάπτυξη ποσοτικά και ποιοτικά, ακόμα και σε ίδιες καλλιέργειες που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Τι μπορούμε τώρα να κάνουμε για τη μείωση αυτών των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής? Πρώτα απ' όλα, χρήση συστημάτων και τεχνολογιών που μειώνουν τη χρήση του νερού ή αυξάνουν αυτό που είδαμε λίγο νωρίτερα, την αποτελεσματικότητα χρήσης του νερού. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχουν ακόμα και καλλιεργητικά συστήματα τα οποία μπορούν να τετραπλασιάσουν την αποτελεσματικότητα χρήσης του νερού. Βελτίωση και ανάπτυξη υποδομών που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση και αποθήκευση του νερού. Χρήση προφανώς εναλλακτικών μορφών νερού. Αναφέρθηκαν και οι περιπτώσεις αφαλάτωσης αλλά και διαχείρισης των αποβλήτων. Ανάπτυξη ποικιλιών οι οποίες είναι πιο ανθεκτικές στην ξηρασία ή και προσαρμογή των καλλιεργειών ανάλογα με τις ανάγκες τους και κυρίως
θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων για τη σπατάλη του νερού. Είμαστε σε μια χώρα στην οποία το νερό είναι ελλειμματικό κυρίως καλοκαιρινούς μήνες. Σε ορισμένες περιφέρειες Ελλάδας η κατάσταση αυτή είναι μη αντιστρεπτή, δηλαδή η ζήτηση για νερό ποτέ δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει και να ισοσκελιστεί με το πόσο νερό έχουμε διαθέσιμο και εντούτοις συνεχίζουμε να έχουμε σημαντική σπατάλη του νερού. Να δούμε και έτσι ένα πολύ σύντομο βιντεάκι το οποίο θα συνοψίσει αυτά που έχουμε πει έως τώρα κυρίως για την κλιματική αλλαγή. Στο τέλος αυτού του σύντομου βίντεο που είδαμε, είδατε ότι αναφέρθηκαν και ορισμένα νούμερα τα οποία αναφερόταν ανάλογα με το είδος του τροφίμου, αναφερόταν και ένα συγκεκριμένο είδος τροφίμου. Πόσο λοιπόν νερό χρειάζεται για να παράξουμε ένα συγκεκριμένο τρόφιμο. Αναφερόμαστε προφανώς στο υδατικό αποτύπωμα, έτσι οι όροι με τα αποτυπώματα, είτε είναι ενεργειακό αποτύπωμα, είτε είναι υδατικό αποτύπωμα, είναι όροι οι οποίοι ήρθαν στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής και κυρίως λόγω της ανάγκης να περιορίσουμε όλες αυτές τις εισρωές. Το υδατικό λοιπόν αποτύπωμα είναι ένας δείκτης της κατανάλωσης ύδατος που εξετάζει τόσο την άμεση όσο και την έμεση χρήση του νερού του καταναλωτή και του παραγωγού. Και το υδατικό αποτύπωμα ενός ατόμου ή μιας επιχείρησης είναι ο συνολικός όγκος του γλυκού νερού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών. Όπως λοιπόν έχουμε και τρεις κύριες κατηγορίες συνιστώσεις του νερού, το μπλε, το πράσινο και το γκρίζο, έτσι έχουμε λοιπόν και τρεις συνιστώσεις του υδατικού αποτυπώματος. Έχουμε το πράσινο υδατικό αποτύπωμα που αναφέρεται στην ποσότητα του νερού της φροχής που ενσωματώνεται στο προϊόν. Έχουμε το μπλε υδατικό αποτύπωμα που είναι η ποσότητα επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων και έχουμε και το γκρίζο που ουσιαστικά είναι ο όγκος του νερού που απαιτείται για να επαναφέρει ένα νερό μη καλής ποιότητας, ένα νερό που έχει ρυπανθεί κατά κάποιο τρόπο, στην αρχική του κατάσταση ή σε μια επιθυμητή κατάσταση, σε μια κατάσταση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποια άλλη διαδικασία. Πολλές φορές δεν είμαστε γνώστες πόσο ακριβώς νερό χρειάζεται για να παραχθεί ένα προϊόν. Και βλέπετε εδώ πέρα τα νούμερα έτσι μπορεί λίγο να μας κάνουν να σκεφτούμε και διαφορετικά. Βλέπετε ότι θέλουμε 1.300 κιλά νερού για ένα κιλό ψωμί. Θέλουμε 140 για μια κούπα του καφέ. Αν πάμε πιο δεξιά στα διάφορα κηπευτικά θα δείτε ότι θέλουμε 250 για ένα κιλό πατάτες. Θέλουμε 180 για ένα κιλό ντομάτες. Θέλουμε 3.400 για ένα κιλό ζάχαρη. Βλέπετε λοιπόν ανάλογα με την καλλιέργεια, ανάλογα με το τρόφιμο, έτσι διαφοροποιείται και το πόσο νερό χρειάζεται για την παραγωγή ενός κιλού από το προϊόν αυτό. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στο υδατικό αποτύπωμα του κάθε προϊόντος δεν αναφέρεται μόνο το νερό που χρειάζεται για την άρδευση της κυμιακής καλλιέργειας, αλλά αναφέρεται για το νερό που χρειάζεται για την παραγωγή όλων εκείνων των συνιστοσών που χρειάζεται για να παράξουμε αυτό το τρόφιμο. Βλέπετε πέρα από τα κυπευτικά, έτσι η κατάσταση μπορεί να γίνει ακόμα πιο δυσμενής όσον αφορά τις ποσότητες νερού που χρειάζεται αν πάμε σε άλλα είδη τροφίμων. Θυμίζω, στα κυπευτικά
συγκρατήστε έτσι 250 για ένα κιλό πατάτες και 180 για ένα κιλό ντομάτες και βλέπετε ότι χρειαζόμαστε 24.000 έτσι, για ένα λίτρο σοκολάτα, ένα κιλό σοκολάτα, 15.000 για το βοτεινό κρέας. Βλέπετε δηλαδή όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα και σε πρωτεΐνη αλλά και το σύστημα της παραγωγής είναι πιο πολύπλοκο, πόσα λίτρα περισσότερο νερού χρειάζονται και απαιτούνται για την παραγωγή του. Ήδη το αναφέραμε, το βλέπετε ξανά αριστερά, έτσι, το εντατικό αποτύπωμα της χώρας μας μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι είμαστε η δεύτερη παγκοσμίως με το μεγαλύτερο διεθνώς μεγαλύτερο εντατικό αποτύπωμα και αν θυμάστε καλά, το βλέπετε και εδώ, σας είπα ότι άλλες δύο μεσογειακές χώρες, η Ισπανία και η Ιταλία, είναι στις πέντε πρώτες. Στην Ελλάδα, περιοχές όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος βρίσκονται πλέον σε κατάσταση μη αναστρέψιμης και μόνιμης λειψιδρίας, επειδή η διαθέσιμη ποσότητα του νερού συνεχώς περιορίζεται και επειδή η διαθέσιμη ποσότητα του νερού σε αυτές τις περιοχές ποτέ δεν θα μπορέσει να ικανοποιήσει τη ζήτηση για νερό. Αυτό συμβαίνει προφανώς λόγω της χρήσης του νερού με τον τρόπο που γίνεται, αλλά βλέπετε έτσι και παρακάτω ότι στην περίπτωση του Θεσσαλικού Κάμπου τα αντερφτικά συστήματα έχουν απώλειες νερού στο δίκτυο που ξεπερνούν το 60%. Χωρίς δηλαδή να αφαιρθούμε στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η άρδευση, αν γίνεται σε αποκαθορισμένους χρόνους και αν θα μπορούσε να γίνει πιο ορθολογικά και αν θα μπορούσαν να είχαν επιλεχθεί καλλιέργειες οι οποίες αντέχουν περισσότερο ή θέλουν λιγότερο νερό κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Έχουμε ήδη μία απώλεια νερού περίπου 60% από το αντερφτικό δίκτυο και εκεί πέρα έτσι επισέρχεται η παράμετρος που είπαμε, η σωστή συντήρηση και η βελτίωση των έργων υποδομής και των αντερφτικών δικτύων. Για τη λειψιδρία, επίσης στην πρωινή συνεδρία αναφέρθηκαν αρκετά πράγματα. Είναι η έλλειψη ή είναι η ανεπάρκεια του νερού. Και αν εστιάσουμε για τη χώρα μας, για την Ελλάδα, προβλέπεται μια ετήσια απώλεια της τάξης των 810 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων του νερού ανά έτος και αυτά είναι με τα σημερινά δεδομένα. Αν θεωρήσουμε ότι το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής όσο πάει θα μεγαλώνει, τα νούμερα αυτά θα αναθεωρηθούν δυστυχώς προς τα άνω. Η Ελλάδα λοιπόν και η Κύπρος είναι δύο χώρες με μια άνοδο θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς. Προβλέπεται να έχουν τη μεγαλύτερη πίεση στη διαθεσιμότητα του νερού. Αναφερόμαστε προφανώς στις χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης, καθώς προβλέπεται μια αύξηση περίπου κατά 100% στην αναλογία ζήτησης νερού προς διαθεσιμότητάς του. Τα αίτια για τη λειψιδρία είναι η αύξηση του πληθυσμού, είναι η υπερκατανάλωση προφανώς του νερού, είναι η ρήπαση υδάτων που μας περιορίζουν το διαθέσιμο νερό προς χρήση και όπως είπαμε είναι και οι κλιματικές αλλαγές. Και τονίζουμε και πάλι ότι δυστυχώς η Ελλάδα θα είναι μια από τις χώρες της Νοτίου Ευρώπης και άλλες χώρες προφανώς, αλλά και η Ελλάδα σίγουρα που προβλέπεται να αντιμετωπίσουν αυξημένες ελλείψεις του νερού. Εδώ βλέπουμε και άλλες χώρες, έτσι να έχετε και μια εικόνα σε παγκόσμιο επίπεδο για τη διαθεσιμότητα του νερού στον πλανήτη και σε πρόσβαση σε πόσιμο νερό και είπαμε για την Ελλάδα θα γίνει, έτσι να έχετε και μια παγκόσμια εικόνα σε μερικά χρόνια, όχι πολύ μακριά μας, το 2025, 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε 52 χώρες της γης θα αντιμετωπίσουν αυτό που λέμε τον κίνδυνο της λειψιδρίας, κίνδυνο ελλειματικής πρόσβασης σε καθαρό, σε φρέσκο νερό. Η λειψιδρία, πέρα προφανώς της έλλειψης διαθέσιμου νερού για άδρευση των καλλιεργειών, προκαλεί και άλλα προβλήματα, όπως είναι η ερημοποίηση των εδαφών. Και εδώ πέρα βλέπετε ένα χάρτη της Ελλάδας και τις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο, περιοχές στις οποίες ο κίνδυνος ερημοποίησης είναι υπαρκτός και αν δεν συμβαίνει τώρα θα συμβεί σίγουρα στο άμεσο μέλλον και προφανώς όταν αναφερόμαστε σε ερημοποίηση δεν σημαίνει ότι θα συναντήσουμε εδάφη στην Ελλάδα όπως βλέπουμε στην έρημο της Αφρικής παραδείγματος χάρη αλλά τα εδάφη πλέον θα έχουν καταστεί μη κατάλληλα για παραγωγή τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά προϊόντων. Άρα θα πάμε να ζητήσουμε στα εδάφη αυτά μια διαφοροποίηση των καλλιεργειών ή τα ίδια τα εδάφη θα μας αποτρέπουν στο να έχουμε την παραγωγή ενός ανταγωνιστικού αγροτικού προϊόντος. Είδαμε λίγο συνοπτικά το
τι μπορούμε να κάνουμε την άρδευση, ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν, ποιους παράγοντες πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη, πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή και η λειψιδρία. Ας δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε για να χρησιμοποιούμε πιο ορθολογικά το διαθέσιμο νερό που έχουμε στη διάθεσή μας. Τρεις μεγάλες ενότητες, άρδευση ακριβίας, βελτίωση του εδάφους και χρήση πιο αποδοτικών συστημάτων. Η άρδευση ακριβίας, το λεγόμενο precision irrigation, έχει να κάνει με τη χρήση τεχνολογίας, με τη χρήση αισθητήρων, με τη χρήση και τη δημιουργία ζωνών διαχείρισης. Θα σας δείξω παραδείγματα στη συνέχεια. Η βελτίωση του εδάφους με τη χρήση υλικών εμπλουτισμού του εδάφους με υγρασία, αλλά και χρήση υλικών που συγκρατούν το νερό, το λεγόμενο πράσινο νερό, αν θυμάστε, ενώ η χρήση πιο αποδοτικών συστημάτων, άρδευση με σταγόνες και η υπόγεια άρδευση. Εφαρμογή λοιπόν προγράμματος αμυσπορά και ενσωμάτωσης φυτικών υπολοιμάτων στο έδαφος, αποτελεσματικό έλεγχο των ζυζανίων, έτσι ώστε να μην υπάρχουν και άλλα φυτά τα οποία θέλουν ή ανταγωνίζονται το νερό που εμείς ρίχνουμε στις καλλιέργειές μας, βελτιστοποίηση της φύτευσης, διαμόρφωση κατάλληλων καλλιεργητικών ημερολογίων, έτσι, να προσαρμόζουμε τις καλλιέργειές μας και να επιλέγουμε λιγότερο απαιτητικές σε νερό τη θερμή περίοδο του έτους και άρδευση τις ώρες της ημέρας με λιγότερο ηλιοφάνεια και όχι τις ώρες που βολεύει εμάς, οι οποίες κυρίως βλέπουμε να γίνονται αρδεύσεις το μεσημέρι, το καλοκαίρι. Αυτό είναι καταστροφικό σε θέμα χρήσης του νερού, αφού, όπως σας είπα, περισσότερο από το μισό από το νερό αυτό πηγαίνει χαμένο. Χρήση παραγωγικών συστημάτων που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα χρήσης νερού. Θυμηθείτε τον τετραπλασιασμό στην αποτελεσματικότητα χρήσης νερού σε σχέση με μία καλλιέργεια στο ανοιχτό αγρό και σε μία καλλιέργεια υδροπονική σε θερμοκήπιο, στο οποίο έχω δυνατότητα να ανακυκλώνω το νερό που απορρέει. Άρδευση με βάση τις πραγματικές ανάγκες των φυτών. Η τεχνολογία προχωράει, μας βοηθάει να το επιτύχουμε. Όσο μπορούμε, ανακύκλωση αποβλήτων και συλλογή βρόχινου νερού. Προφανώς το προϋποθέτει η έργα υποδομών και εξυγχρονισμός και ανανέωση συστημάτων άρδευσης. Το ότι έχουμε στην περιφέρεια Θεσσαλίας 60% απώλειες νερού στο αρδευτικό δίκτυο, προφανώς και δεν συμβάλλει καθόλου στην εξοικονόμηση του νερού, τον αντίον οδηγεί σε σοβαρές σπατάλες. Άρδευση ακριβίας. Τι εννοούμε άρδευση ακριβίας? Εννοούμε να δίνουμε την ποσότητα νερού που χρειάζεται, όταν χρειάζεται, όση ώρα χρειάζεται και με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Αν φέρετε λίγο στο μυαλό σας αυτά που είπαμε πιο πριν για την άρδευση σε προκαθορισμένους χρόνους που γίνεται πρακτικά και παραδοσιακά σε μεγάλο εύρος καλλιεργειών στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι η άρδευση ακριβίας είναι κάτι το εντελώς αντίθετο, αφού δίνουμε στην καλλιέργειά μας το νερό που χρειάζεται, όταν το χρειάζεται, για όση ώρα το χρειάζεται. Πώς γίνεται αυτό? Προφανώς γίνεται με τη χρήση αισθητήρων, οι οποίοι είτε βρίσκονται και στο χωράφι και μετρούν κάποιες παραμέτρους, παραδείγματος χάρη εδαφική υγρασία, είτε και κλιματικούς παραμέτρους, ηλιακή ακτινοβολία, και δημιουργούμε και χάρτες εφαρμογής βασιζόμενοι σε ιστορικά στοιχεία του έδαφους. Τι είναι αυτοί οι χάρτες? Οι διάφορες ουσίες στο έδαφός μας ή το έδαφός μας, πόσο υγρασία θα περιέχει, πόσο οργανική ουσία θα περιέχει, πόσο άμα θα περιέχει, δεν είναι ομοιόμορφος όλο το έδαφος. Υπάρχει μια διαφοροποίηση και μια ετερογένεια σε αυτή την κατανομή. Αυτό λοιπόν εκμεταλλευόμαστε, φτιάχνουμε τους χάρτες που βλέπετε και με βάση λοιπόν αυτούς τους χάρτες χωρίζουμε το χωράφι μας σε διαφορετικές ζώνες άρδευσης. Εδώ είναι μια τέτοια εικόνα, έτσι έχουμε χωρίσει το χωράφι μας σε τρεις διαφορετικές ζώνες άρδευσης και εφαρμόζουμε διαφορετική αγωγή. Και εδώ είναι από ένα πείραμα που είχαμε κάνει κοντά στη Θεσσαλία, είναι στις Μικροθήβες. Βλέπετε, αυτός είναι ένας αμπελώνας που βλέπετε εδώ πέρα. Πριν γίνει αυτή η διαφοροποίηση, ο αμπελώνας αρδευόταν ομοιόμορφα. Με τις μετρήσεις που κάναμε, διακρίναμε δύο διακριτές διαφορετικές ζώνες. Εφαρμόσαμε δύο διαφορετικές πρακτικές άρδευσης και αυτό είχαμε σαν αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση νερού, χωρίς να χάσουμε σε τίποτα από την παραγωγή και την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Πλέον τα εργαλεία, όσο πάνε και εξελίσσονται, έχουμε σύγχρονα εργαλεία τα οποία μας επιτρέπουν να υπολογίζουμε με ακρίβεια τη δόση της άρδευσης και την ώρα στην οποία θα ξεκινήσουμε την άρδευση. Εργαλεία τα οποία επίσης επιτρέπουν τους παραγωγούς να συνεργάζονται μεταξύ τους, να βλέπουν πόσο νερό έχει ρίξει το γειτονικό τους αγρόκτημα, τι πέτυχε, πώς διαφοροποιείται αυτό με την παραγωγή τους και να προτρέπουν και αυτοί και να προχωρούν στο ίδιο.
Και προφανώς σας είπα και για τα θερμοκήπια και κυρίως με τις υδροπονικές καλλιέργειες ότι μπορούμε να επιτύχουμε σημαντικά υψηλότερη αποτελεσματικότητα χρήσης νερού, προφανώς με κάποια συστήματα τα οποία όμως προϋποθέτουν μεγαλύτερες επενδύσεις σε κεφάλαιο. Να τελειώσω με δύο εργαλεία τα οποία επιτρέπουν και μπορούν να βοηθήσουν στον υπολογισμό της άρδευσης. Είναι το Crop Watt, το Crop Watt, το οποίο είναι εργαλείο του FAO. Έχει αναπτυχθεί από το FAO και με το πρόγραμμα αυτό μπορούν να υπολογιστούν οι υδατικές ανάγκες καλλιεργειών με βάση κλιματικά και φυτικά δεδομένα. Το εργαλείο εμπλουτίζεται συνεχώς, έτσι παίρνει συνεχώς δεδομένα, διάφορα καλλιεργητικά δεδομένα και επίσης ένα ακόμα από τα πλεονεκτήματα του Crop Watt είναι ότι δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης προγραμμάτων άρδευσης υπό διάφορες καλλιεργητικές συμπαικτικές και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των εφαρμοσμένων πρακτικών άρδευσης και την εκτίμηση της συμπεριφοράς των καλλιεργειών ανεξάρτητα αν εφαρμόζουμε ή όχι την άρδευση. Έτσι, 2-3 χαρακτηριστικά screenshots. Βλέπετε πώς γίνεται η εισαγωγή κλιματικών δεδομένων στο Crop Watt. Πάνω βλέπετε έχουμε τους μήνες και εισάγουμε διάφορα κλιματικά δεδομένα. Κλιματικά δεδομένα που όπως βλέπετε δεν είναι και τόσο τραγικά δύσκολο να τα βρούμε. Πλέον η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει σταθμούς σχεδόν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτητα. Έτσι, δεν είναι ανάγκη να έχουμε δεδομένα από ένα μετεωρολογικό σταθμό ακριβώς μέσα στην καλλιέργειά μας. Ακόμα και σε μια γειτονική ακτίνα, τα στοιχεία θεωρούνται ότι είναι πολύ κοντά στα δικά μας και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Κάτω βλέπετε έτσι παράθυρο εισαγωγής καλλιεργητικών δεδομένων για την καλλιέργειά μας. Βλέπετε πότε έχουμε φυτέψει, πώς θα μεγαλώσει η καλλιέργειά μας, οπότε μπορούμε να προσαρμόσουμε ανάλογα τις πρακτικές. Η ανάπτυξη τώρα των προγραμμάτων άρδευσης στο Crop Watt βασίζεται στην κατάρτιση του ζωγιού νερού για το σύνολο της καλλιεργητικής περίοδου και η εκτίμηση για το πόσο τελικά νερό θα χρησιμοποιήσω μπορεί να γίνει και σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και περιοχής. Και ένας υπολογισμός περιοχής λαμβάνει υπόψη το χωρικό ποσοστό των καλλιεργειών που ορίζει ο κάθε χρήστης, ενώ είναι σημαντικό ότι δεν περιορίζεται σε μια μόνο καλλιέργεια, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και διαφορετικές καλλιέργειες. Έτσι, εκεί που έχουμε λοιπόν το καλλιεργητικό ημερολόγιο, μπορούμε να βάζουμε διαφορετικές καλλιέργειες, να υπολογίσουμε λοιπόν ανάγκες σε άρδευση για διαφορετικές καλλιέργειες, οι οποίες μπορούν να φτάσουν έως και τις 20 διαφορετικές καλλιέργειες. Και βλέπετε αριστερά, εδώ, πώς γίνεται η εισαγωγή όλων των απαραίτητων δεδομένων. Βλέπετε, έχουμε βάλει τα κλιματικά μας, έχουμε βάλει την καλλιέργειά μας, έχουμε βάλει τα διάφορα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειάς μας, στοιχεία από το έδαφος και στο τέλος μας δίνει τα αποτελέσματα υπολογισμού των αναγκών καλλιέργειας σε νερό. Βλέπετε, στηρίζεται ουσιαστικά αυτό το ET που βλέπετε, είναι η βασική εξάρτηση του διαπνοή. Στηρίζεται λοιπόν ανάλογα με την καλλιέργεια που έχουμε και ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες που έχουμε δώσει και ανάλογα με το έδαφος στηρίζεται και υπολογίζει, προσδιορίζει αν θέλετε σε βαθμό ικανοποιητικό την εξάρτηση του διαπνοή της καλλιέργειάς μας. Το ΕΡΜΑ είναι ένα σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε από ελληνική ερευνητική ομάδα. Επίσης είναι ένα πολύ ωραίο, απλό στη χρήση του και δωρεάν διαθέσιμο σύστημα, το οποίο επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες καλλιέργειες. Επίσης το σύστημα παίρνει, λαμβάνει ορισμένα ιστορικά δεδομένα για την καλλιέργεια, για το έδαφος και απλά μετεωρολογικά δεδομένα, ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασία, υγρασία, τα οποία, όπως σας είπα, ακόμα και αν δεν έχουμε μετεωρολογικό σταθμό στο χωράφι μας, μπορούμε να τα βρούμε από γειτονικούς μετεωρολογικούς σταθμούς που διαθέτει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και βλέπετε εδώ πέρα έτσι ένα αποτέλεσμα από αρδευτική αποδοτικότητα για μια καλλιέργεια ακτινιδίου. Κλείνω τα εργαλεία με το PIRIS, το οποίο επίσης αναπτύχθηκε από ελληνική ερευνητική ομάδα. Είναι ένα σύστημα το οποίο βλέπετε συνδυάζει πάνω δεδομένα από την ατμόσφαιρα, από το κλίμα δηλαδή, πόσο νο χρειαζόμαστε και από το έδαφος. Έχει διάφορα βήματα και το σύστημα αυτό επιτρέπει το χρήστη να λάβει αποφάσεις είτε μόνος του, είτε σε συνδυασμό με το έξυπνο σύστημα που προτείνει, είτε να αφήσει και το σύστημα να λάβει τον έλεγχο τελείως μόνο του και να κάνει την άρδευση όπως αυτό θεωρεί καλύτερα.
Στα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος, του ΟΠΥΡΙΣ, είναι ότι πέρα από το νερό μπορεί να δώσει και οδηγίες χρήσης και για λιπάσματα, οπότε συμβάλλει ακόμα περισσότερο σε μια πιο ορθολογική διαχείριση της καλλιέργειας. Μερικά screenshots έτσι, για να δείτε τι ενδείξεις θα πάρει ο χρήστης από τα δεδομένα και από τον εξοπλισμό τον οποίο θα χρησιμοποιήσει. Βλέπετε βασικά κλιματικά δεδομένα, θερμοκρασία, ακτινοβολία, υγρασία. Και βλέπετε τι βλέπει ο χρήστης στην οθόνη του. Βλέπει λοιπόν πώς κυμαίνεται η ακτινοβολία, πώς κυμαίνεται η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία. Το V5D είναι το λεγόμενο έλλειμμα κορεσμού. Προέρχεται από το συνδυασμό θερμοκρασίας και υγρασίας. Και βασικά αυτές οι τρεις κλιματικές μεταβλητές είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό, κατά 99% θα λέγα, τη διαπνοή της καλλιέργειας. Άρα υπολογίζουμε ανάγκες καλλιέργειας νερό με βάση τη διαπνοή, οπότε ξέρουμε τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας μας σε νερό, οπότε μπορούμε να προγραμματίσουμε το σύστημά μας έτσι ώστε να έχουμε ένα βέλτιστο έλεγχο των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και μπορούμε να δημιουργήσουμε καλλιεργητικά ημερολόγια, μπορούμε να έχουμε την πρόβλεψη της μετρολογικής υπηρεσίας για τις επόμενες 3 μέρες, να εισάγουμε τα στοιχεία αυτά στο πρόγραμμά μας, να εισάγουμε την κατάσταση, το καλλιεργητικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται η καλλιέργειά μας και το σύστημα να μας προτείνει το βέλτιστο αρδευτικό ημερολόγιο, δηλαδή για τις επόμενες 3 μέρες, πότε θα κάνω την άρδευση, πόσο νερό θα χρειαστώ και πότε αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επίσης, ένα σύστημα το οποίο είναι δωρεάν διαθέσιμο και υπάρχουν και οδηγίες, όπως βλέπετε πάνω δεξιά και για τον χρήστη, υπάρχουν εκπαιδευτικά βίντεο. Και βλέπετε εδώ πέρα συγκεντρωτικά τι μπορούμε να δούμε, δηλαδή βλέπουμε ποια είναι η βέλτιστη καθημερινή άρδευση καλλιέργειάς μας, ποια είναι η διαπνοή του φυτού, πόσο νερό θα έχουμε απορρέων και πόσο νερό πραγματικά χρησιμοποιήσαμε και τι στο τέλος της ημέρας θα εξοικονομήσουμε αν ακολουθήσουμε τις οδηγίες όπως μας προτείνει το σύστημα αυτό. Και βλέπουμε επίσης και ορισμένες φυσιολογικές καταστάσεις καλλιέργειας, αυτό που βλέπετε πιο πάνω που λέγεται Crop Health Indicators, έτσι ώστε να ξέρουμε αν αυτό που θα ακολουθήσουμε ή αν αυτό που μας προτείνει θα οδηγήσει την καλλιέργειά μας σε μια καλή κατάσταση, σε μια υγιή κατάσταση ή όπως βλέπετε εδώ πέρα κάτι θα πάει λάθος. Οπότε αν κάτι θα πάει λάθος θα πρέπει κάτι να διορθώσουμε, κάτι να θεωρήσουμε και κάτι να τροποποιήσουμε σε όλη την αρδευτική μας πρακτική. Κύριε Μπαρτζάνα, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά ο χρόνος μας πιέζει, οπότε ήθελα Τελειώνω σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλεια, να συνοψίσετε για να περάσουμε σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ναι. Ωραία. Και το σύστημα στο τέλος έτσι μας δίνει και τη συνολική κατάσταση της καλλιέργειας μαζί με το νερό που έχουμε χρησιμοποιήσει. Αυτά, συνοψίζοντας λοιπόν για τη χρήση του νερού στον αγροτικό τομέα, είδαμε τα προβλήματα, είδαμε το πόσο νερό καταναλώνει στον αγροτικό τομέα, είδαμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε πιο ορθολογική άρδευση των καλλιεργειών μας, να πάμε δηλαδή από την άρδευση σε αποκαθορισμένους χρόνους σε άρδευση με βάση κάποιες παραμέτρους, είτε είναι η διαφυγή υγρασία, είτε είναι η ηλιακή ακτινοβολία, να πάμε σε συστήματα καλλιεργειών τα οποία επίσης οδηγούν σε μειωμένη χρήση νερού ή αν θέλετε ακόμα καλύτερα σε αυξημένη αποτελεσματικότητα χρήσης νερού. Και τέλος επίσης είδαμε το ρόλο του υδατικού αποτυπώματος, πώς μας βοηθάει να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε πόσο πραγματικά νερό καταναλώνεται ανάλογα με το παραγόμενο προϊόν. Και μερικά εργαλεία στο τέλος τα οποία είναι δωρεάν διαθέσιμα και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διάφορους χρήστες, από ερευνητές, από παραγωγούς, από γεωπόνους και βοηθάνε έτσι να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα τη χρήση του νερού στον αγροτικό τομέα. Αυτά από μένα, σας ευχαριστήσω και προφανώς είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε.